Τι πλάνο έχουμε, Δημήτρη, τι εικόνα έχουμε. Παρίσι. Λοιπόν, μας βάζει στο κλίμα της πρώτης ζωντανής σύνδεσης. Αλλά για να μην αδικήσουμε το Στέλιο το Χανιωτάκι, είναι η δεύτερη ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Σωστά. Παρίσι, λοιπόν, ναι. Πύργος του Άιφελ. Ένας προορισμός μοναδικός. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με εικόνα από το Πάνθεον των Παρισίων. Ξέρεις, Πάνθεον, ελληνική λέξη που σημαίνει. Όλοι οι Θεοί. Ακριβώς. Που σημαίνει όλοι οι Θεοί. Λοιπόν, στο Παρίσι θα συναντήσουμε την κυρία Κλειό Παρίσι, η οποία είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας Παρισιού και περιχώρων. Να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Μας μεταφέρετε μία ξεχωριστή εικόνα, μας βάζετε στο κλίμα του φθινοπορεινού Παρισιού. Χειμωνιάτικου, μη σας πω. Έχει πέσει θερμοκρασία τόσο? Έχει πέσει εδώ και λίγες μέρες, ναι, όχι και πάρα πολύ, αλλά εντάξει, είναι αισθητή σε σχέση με το φθινοπορεινό Παρίσι. Λοιπόν, πού βρίσκεστε, ή έκανα εγώ ένα πρόλογο έτσι σύντομο, με ελλείψεις βέβαια. Για πείτε μας. Όχι, ήταν κατατοπιστικότατο. Είμαι ακριβώς έξω από το Πάνθεον. Έχει λίγο παραπάνω κόσμο από ό,τι περίμενα, οπότε ελπίζω να κυλήσουν όλα ομαλά. Για να δούμε λίγο. Αν μπορεί να μετακινηθεί λίγο η κάμερα, έτσι ξέρω ότι. Βέβαια, εδώ να δούμε λίγο. Γκρου. Ναι. Εδώ έχει κάποιους Ολλανδούς τουρίστες με ποδήλατα. Από εδώ. Ορίστε, μόλις αφήκησαν. Μάλιστα. Έχει κόσμο. Έχει. Βασικά, χθες ήταν αργία και εδώ, είχατε μόνο εσείς για τον Άγιο Μηνά. Εμείς εδώ είχαμε την ημέρα ανακοχής για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Οπότε, αφού ήταν Πέμπτη, έχουν κάνει αρκετοί και Γάλλοι και ξένοι επισκέπτες. Οι Γάλλοι κυρίως έχουν κάνει τη γέφυρα που λέμε, έχουν πάρει άδεια και την Παρασκευή. Ναι. Οπότε υποφελούνται για κάποια μικρή απόδραση. Είναι ένα από τα ιστορικά σημεία της πόλης, το Πάνθεον, για το Παρίσι. Είναι στο 5ο διαμέρισμα. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι του 19ου αιώνα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί το κτίριο. Αχ, εδώ με πιάνετε αδιάβαστη, είναι, δεν το θυμάμαι. Και εγώ πριν από λίγο το διάβασα, μην το παίξω ξερόλας τώρα, πριν πω το διάβασα. Για πείτε μας λίγο, επισκέπτες από το εξωτερικό, ξένους, το Παρίσι αυτή την περίοδο έχει? Έχει, γιατί είναι ένας κλασικός τουριστικός προορισμός, ενδεχομένως όχι τόσους όσους θα είχε, ας πούμε, το καλοκαίρι ή όσους αναμένονται για τα Χριστούγεννα, για ακόμα μια χρονιά. Ναι. Αλλά εντάξει, κυλάνε ήρεμα τα πράγματα. Με την πανδημία πώς τα πάτε? Ξέρετε, λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Κρούσματα, έχουμε μπει και σε νέα μέτρα. Εκεί τι επικρατεί? Επικρατεί μια στιμπούμε σταθερότητα. Υπάρχει μία αύξηση σε σχέση με λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Ωστόσο, όχι ακόμα ανησυχητική. Έχει εμβολιαστεί, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 75% του συνόλου του πληθυσμού. Ναι. Θα ξεκινήσει σιγά-σιγά η διαδικασία για την τρίτη δόση, πρώτα για τις ευπαθείς ομάδες άνω των 65, ύστερα 50 με 65 και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες ηλικίες. Απ' την άλλη, από προσωπική εμπειρία, επειδή έχουν αρχίσει και ξαναγίνονται συστηματικά αθλητικά γεγονότα, πολιτιστικά γεγονότα, στους κλειστούς χώρους, σε τέτοιες εκδηλώσεις, τολμώ να πω ότι οι περισσότεροι δεν φοράνε πλέον μάσκα. Στους... Για παράδειγμα, ναι, για παράδειγμα, είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα σε τουρνουά τένις, σε κλειστό χώρο, ήμουνα στη μειοψηφία που φορούσε μάσκα. Ενώ υπάρχει μια υποχρεωτικότητα της χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους. Ακόμα ναι. Μάλιστα. Είχε αναιρεθεί για κάποιο διάστημα σε ορισμένα διαμερίσματα στη Γαλλία, στα σχολεία, στα δημοτικά. Το μέτρο επανήλθε όμως λόγω της αύξησης των κρουσμάτων. Μάλιστα. Η ελληνική κοινότητα εκεί στο Παρίσι παραμένει δραστήρια. Βεβαίως παραμένει δραστήρια. Έχει εκλογές τον επόμενο μήνα. Ναι. Το θεατρικό της εργαστήρι, τόσο το παιδικό όσο και των ελληνικών, είναι σε μεγάλη φόρμα. Έχουμε ξεκινήσει μαθήματα για τη νέα χρονιά. Γίνονται δραστηριότητες στο ελληνικό σπίτι. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, τηρώντας πάντα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συνομιλία, για την τοποθέτησή σας, για το κλίμα, για το χαμόγελο που μας μεταφέρατε από το Παρίσι. Καλές εκλογές να ευχηθούμε, καλή εκλογική διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε και ένα πλάνο από τον πύργο του Άιφελ που είναι ακριβώς. Βέβαια, και να κλείσουμε έτσι. Πάμε να το δούμε, Δημήτρη, έτσι σε πλήρη οθόνη και να ευχαριστήσουμε την κυρία Παρίσι πάρα πολύ. Αν φαίνεται. Φαίνεται, βέβαια, στο βάθος εκεί. Φαίνεται. Βέβαια, αχνοφαίνεται. Μας αρκεί αυτό. Τους χαιρετισμούς μας.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τους χαιρετισμούς μας.